Πέτρος, λαέ, μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Πέτρος, λαέ, μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Μέσα στη Βουλή για ακόμη μια φορά ζούμε, νομίζω, εικόνες επανάληψης που ζούμε τα τρία τελευταία χρόνια, από την εποχή του Μνημονίου και μετά. Ότι για ακόμη μια φορά περνάνε κρυπτό μέτρα, τα οποία ακόμα περισσότερο στέλνουν τον κόσμο, τέλος πάντων, σε μια κατηφόρα η οποία έχει ρυθμίσει τα τελευταία τρία χρόνια και συνεχώς επαναλαμβάνεται. Το νομοσχέδιο αυτό μοιάζει λίγο με τα συμβόλαια που γράφουμε στις τράπεζες, που τα πιο σημαντικά πράγματα είναι στα μικρά γράμματα. Ανοίγει επαγγελματικούς κλάδους, όπως είναι οι λογιστές, όπως είναι η γεωτεχνική. Προσθέτει καινούργιο ωράριο στους καθηγητές που περνάνε στα ψηλά γράμματα. Άρη με έναν τρόπο την νομιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που ούτως ή άλλως έγινε και μια πολύ μεγάλη κατακραυγή αυτό και από τα μέσα και από τον κόσμο. Περνάει, υποτίθεται, καινούργιες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, που ουσιαστικά όμως δεν λύνει καμία κατάσταση. Γιατί πάρα πολλές οικογένειες βρίσκονται σε μια πολύ δυνατή κατάσταση σχέση με τα δάνεια, όμως δεν λύνει τίποτα επί της ουσίας. Συνεχίζει την ιστορία του χαρατσιού στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, παρότι η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι θα το καταργήσει. Περνάει μέτρα για καινούργιους επιτηρητές και γενικά είναι μια εφαρμογή μέτρων μνημονιακών που προφανώς υπάρχουν και μέσα στο μνημόνιο, στα τρία μνημόνια τα οποία έχει υπογράψει η κυβέρνηση, αλλά είναι, αν θέλετε, και μια κατεύθυνση που έχει η ίδια κυβέρνηση ανεξαρτήτως με τις απειταγές της Τρόικας, μια κατεύθυνση νεοφιλελεύθερη που δυστυχώς την ενσωματώνει πλήρως και με αυτό το νομοθέτημα. Με ρώτησε γιατί είμαστε εδώ. Καταρχήν, εμένα προσωπικά με βλέπετε τρία χρόνια εδώ. Τρία χρόνια αντιστεκόμαστε. Αυτοί είναι αποφασισμένοι τώρα. Είναι ξεκάθαρο επάνω. Είναι αποφασισμένοι με αυτό που κάνουν τώρα. Είναι η τελευταία σφαλιά που ρίχνουν. Δηλαδή, μας σκοτώνουν, μας τελειώνουν. Λοιπόν, εγώ αυτό που γράφω εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο με επανάσταση. Και πρέπει κάποια στιγμή οι βουλευτές όλοι επάνω που είναι της αντιπολίτευσης, όχι να τσακώνονται, όχι να μιλάνε επάνω ότι είναι αντισταγματικό αυτό, αυτό είναι κακό, αυτό σκοτώνει τον κόσμο. Να βγουν εδώ, να τα παρατήσουν, να παραστούν και να βγουν στον κόσμο, να έρθουν μαζί μας εδώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πιστεύω ότι αν ξεσηκωθεί ο κόσμος τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, είμαστε τελειωμένοι. Αυτοί είναι αποφασισμένοι, έχουν υπογράψει τα πάντα. Δεν θα υποχωρήσουν. Έχουν δώσει όρκο να μας σκοτώσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, καλύτερα να αγωνιστούμε να πάμε μαχόμενοι παρά να μας πάνε τα κεφάλια αυτοί. Εγώ προσωπικά, σαν συνδικαλιστής, βλέπω ότι δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Τον τελειώνει το συνδικαλισμό. Ξεκινάνε, στοχοποιούν συνδικαλιστές που έχουν αντισταθεί. Εγώ προσωπικά με έχουν στοχοποιήσει γιατί έχω αγωνιστεί, όπως και επί Χούντας αγωνίστηκα, για τα κεκτημένα των εργαζομένων, αγωνίζουμε και τώρα για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και στοχοποιούν εργαζόμενους γιατί αντιστέκονται. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αλλάζει ούτε η παλιά Χούντα ούτε η καινούργια. Ίδια Χούντα έχουμε, δικτατορία. Είναι ανάγκη να είμαστε εδώ, να διαμαρτυρηθούμε για ό,τι συμβαίνει για εμάς χωρίς εμάς. Έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορώ να καταλάβω ο κόσμος και ο κόσμος τι γίνεται, πού βρίσκεται, πού είναι. Όσο και να είναι στεναχωρημένος για ό,τι συμβαίνει, πρέπει να αντιδράσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να αποφασίζουν άλλοι για εμάς, το ξαναλέω πάλι, χωρίς εμάς. Πού θα φτάσουμε, πού θα πάει η κατάσταση αυτή. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ποια ανάπτυξη. Ανάπτυξη σίγουρα έχουμε στην ανεργία. Ανάπτυξη σίγουρα. Ό,τι μας είχαν δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια μας τα παίρνουν. Τι άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είμαστε εδώ, βουλευτές που δίνουμε τη μάχη μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, για να διατρανώσουμε τη θέλησή μας να μην περάσει και να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο τέρας που έφερε η κυβέρνηση. Είναι το τέταρτο μνημόνιο και η αφετηρία για ακόμα χειρότερα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Δυστυχώς το βαρέλι
του Μνημονίου και της Τρόικας δεν έχει πάτο. Εδώ έχουμε το χαράτσι, το οποίο πληρώνουν όλα τα κίνητα, το πληρώνουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα σπίτι μόνο και το αποπληρώνουν ακόμα, είναι πολύτεκνοι, έχουν προβλήματα, είναι φτωχοί, όμως το χαράτσι θα το πληρώσουν. Για τρίτη συνεχή χρονιά αυτό το έσχος. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, μια σειρά επαγγέλματα έρχονται να διαλυθούν στο όνομα της απελευθέρωσής τους. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε σόφρονα σκέψη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, υποτίθεται, προβλήματα της κρίσης. Τα προβλήματα όμως δεν αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, συνεχώς επιδεινώνονται. Δυστυχώς οι απολύσεις κλιμακώθηκαν. Οι απολύσεις θα είναι 15.000 τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014 και 4.000 μέχρι το τέλος του 2013. Οι υπάλληλοι κατά πρωτοφανή τρόπο, οι οποίοι δουλεύουν με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο, είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, ετοιμάζονται προγκρόμ εναντίον τους, ετοιμάζονται να καταργηθούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να καταργηθούν, και αυτομάτως απολύονται οι υπάλληλοι τους, ιδιαίτερα αυτοί που είναι με σχέση αορίστου χρόνου. Αυτά δεν είχαν γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο μετά τον πόλεμο, ξεπερνούν και τα πιο σκληρά μετεφυλιακά χρόνια. Αυτό που γίνεται είναι ο τρόμος πάνω από το κράτος, ο φόβος πάνω από το κράτος, η τρομοκρατία μέσα στο κράτος εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι από εδώ και μπρος θα είναι έκθετοι απέναντι στον καθέναν, ο οποίος θα κάνει μια απλή καταγγελία. Και το πειθαρχικό θα επιλαμβάνεται, θα τους θέτει σε αργία, καταργείται η δευτεροβάθμια κρίση και η μόνη προσφυγή που τους απομένει είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, όπως ξέρετε, βγάζει τις αποφάσεις μετά από 5 και 6 χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι μετέωροι, χωρίς προοπτική, ανασφαλείς, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μείνουν στον δρόμο. Αυτό είναι το νέο καθεστώς τρομοκρατίας στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση. Σε αυτό είμαστε αντίθετοι, είμαστε απέναντι. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο, χωρίς τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Και πολύ περισσότερο βεβαίως δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά χώρα απέναντί τους, εξαιρώντας τους και ρίχνοντάς τους στον κοιάδα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο τόπος είναι μια πολύ μεγάλη προοδευτική ανατροπή. Μια ανατροπή η οποία θα βάλει σε νέα τροχιά τη χώρα, πέρα και έξω από Τρόικα και Μνημόνια. Σήμερα ψηφίζεται ένα μίνι μνημόνιο, ένα νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται με ένα άρθρο. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να διοικεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με καταπήγοντα νομοσχέδια να φέρνει και να κατακεραυνώνει και να καταρρεύσουν οι εργασιακές σχέσεις. Θεωρούμε ότι δεν πάει άλλο, πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει, πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν και όλοι μαζί, νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, όλος αυτός ο κόσμος, όλη η κοινωνία που τόσα χρόνια, στα χρόνια του μνημονίου χάνουν, θα πρέπει να συσπηρωθούν απέναντι σε αυτή τη λέλαπα και να τους ρίξουν. Μόνη λύση είναι η κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές και κοιτώντας την κοινωνία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Είμαστε σήμερα εδώ, όπως είμαστε 4 χρόνια τώρα, ενάντια στην ισοπαίδωση, στον οδοστρωτήρα αυτό που ονομάζεται πλέον τριτοκομματική ή μονοκομματική καπιταλιστικές κυβερνήσεις.
όλες αυτά τα χρόνια κυριολεκτικά προχωράνε χωρίς την αντίσταση που έπρεπε να υπάρχει. Και δεν είναι μόνο ότι είμαστε εμείς εδώ συνέχεια. Υπάρχει συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η οποία συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι δυστυχώς με το μέρος αυτών που ανέφερα πριν λίγο. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ σκληρός και πάρα πολύ δύσκολος. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Και θα είναι μεγάλη μας επιτυχία να φέρουμε έστω και έναν, έστω και δύο, έστω και τρεις ακόμα συνδικαλιστές. Πιστεύουμε και πρέπει να δίνουμε στον κόσμο θάρρος, στους εργαζόμενους θάρρος, να μην απογοητεύονται, έστω και αν περνάνε τους νόμους, έστω και αν περνάνε τα μνημόνια, ότι η σκοπό μας και η επιδίωξή μας είναι να τα ανατρέπουμε. Και όχι να τα βλέπουμε να εφαρμόζονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ανατρέψουμε, έστω και με την ελπίδα ακόμα, και αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που παίρνει ό,τι έχει απομείνει από τους εργαζόμενους, από τους συνταξιούχους, από τον άνεργο. Έχει εξαθλιώσει όλη την κοινωνία. Οι εργαζόμενοι στο μετρό έχουμε φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης και το μόνο που απομένει, πιστεύω, για όλη την εργατική τάξη είναι να ξεσηκωθούν, να γίνει επανάσταση. Η μόνη λύση είναι η επανάσταση πλέον. Δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση. Η όποια μορφή συζήτησης και διαπραγμάτευσης για τον εργαζόμενο πρέπει να έχει τελειώσει. Γράφεται με ανυπακοή, αγώνες, λήξη, ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή, αγώνες, λήξη, ανατροπή.